Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλησπέρα σας. Τρόμαξε ο Βασίλης Καβαδίας από τα ντεσιμπέλ της φωνής μου. Λοιπόν, βράδυ Τρίτης, Μπαλαντέρ ή Μπαλαντέρ, όπως τα έλεγε ο Νίκος Μοσχοβίτης, που απουσιάζει σήμερα από την εκπομπή βέβαια, γιατί παίζει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, με αυτό το Basketball Champions League. Νησάφη πια. Λοιπόν, παρά θα πάμε και τις 12, με όλη έτσι, την ανασκόπηση. Με όλη την ανασκόπηση της ημέρας, με τους δικούς μας γνωστούς χαλαρούς ρυθμούς, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε Τρίτες, Τετάρτες και Πέμπτες, εκτός αν προκύψει κάποιο παιχνίδι, κυρίως έτσι, και απουσιάζουμε από το πρόγραμμα. Με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου, πολλή δουλειά στις μουσικές επιλογές και σήμερα για τον Βασίλη, είναι ήδη επιφορτισμένος με αυτήν. Λοιπόν, με μάτς τα οποία έχουμε σε εξέλιξη και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Και είχαμε και αγωνιστική δράση σήμερα και για ομάδα της πόλης Ηρακλής που πήγε να κάνει το θαύμα με τον Μπασιάνα στο παγωμένο Καφτατζόγλιο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ιτάται αυτή τη στιγμή από την Βόνη με 58-49, βλέπω, 3-23 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου στην Γερμανία. Λοιπόν, θα ενημερώνουμε φυσικά για την εξέλιξη του αγώνα, θα τα πούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον συνάδελφο, ο οποίος εργάζεται αυτή τη στιγμή και σε μεταφέρει μέσα από ΠΑΟΚ 4 και SDNA τη δράση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε και με ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε αγωνιστική δράση μεσοβδόμαδα, προς τα τέλη βέβαια, προς το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε το κύπελο την Πέμπτη για Άρη και ΠΑΟΚ και μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως για την πρωτιά, είναι η αλήθεια, στον Όμιλο, αν πάμε με δεδομένο ότι λογικά θα περάσουν και οι δύο στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Είχαμε παιχνίδια σήμερα, όχι μόνο του Ηρακλή, και άλλα μάτς για το θεσμό του Χιπέλου. Θα έχουμε και άλλα αύριο. Έχουμε τον νέο προπονητή στο μπάσκετ του Άρη, τον Γιάννη Καστρίτη, να κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις στους εκπροσώπους του τύπου. Έχουμε πραγματάκια να σχολιάσουμε. Έχουμε GNTM, Βασίλη Καβαδία. Έφυγε η Εύη χθες, ρε φίλε. Έφυγε η Εύη. Η οποία εντάξει ήταν ψιλοαχώνευτη, οκ, δεν λέω. Αλλά η Ανούλα έβγαλε πολύ μίσος και. Και δεν μας αρέσουν αυτά τα πράγματα γενικότερα. Εντάξει. Είναι οι γυναίκες, ρε φίλε. Το ξεκατένιασμα με τις γυναίκες δεν υπάρχει αυτό. Πίσω, δηλαδή, πρόσεξε. Μιλάνε κανονικά όταν είναι face to face και η μία μετά κράζει την άλλη. Πίσω από την πλάτη. Φοβερό πράγμα, ρε φίλε. Ενώ οι άντρες. Εμείς πλακωνόμαστε στα μπουνίδια, ρε παιδί μου. Εντάξει, στα σούτια. Βρίζουμε από εδώ πέρα μάνες, σπίτια, τρίτα ξαδέλφια κάτω στην Αυστραλία. Τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Κυριλέ καταστάσεις. Η πλειοψηφία. Κάποιοι λένε πίσω από την πλάτη των άλλων. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά εμείς είμαστε πιο απλοί, ρε φίλε, πιο ντόμπροι. Κατάλαβε. Οι γυναίκες είναι μεταξύ τους. Γι' αυτό δεν υπάρχουν, ρε φίλε, δύσκολα να βρεις δυνατή γυναικεία φιλία. Γιατί μία θάβει την άλλη. Λοιπόν, σε μια μουχλιασμένη Θεσσαλονίκη είναι η αλήθεια. Και βάζω άνω τελεία στη μουχλιασμένη Θεσσαλονίκη για να πω ότι είναι ανοιχτές οι γραμμές μέχρι και τις 12. Παιδιά, όποιος θέλει, ό,τι ώρα και αν θέλει, καλή. Λοιπόν, εκτός από τις περιπτώσεις που θα έχουμε τους ρεπόρτερ μας στον αέρα, έτσι, για να τα πούμε λίγο. Λοιπόν, δηλαδή μέχρι τις 10.30 τώρα όποιος γουστάρει και έχει όρεξη και είναι έξω να πούμε στο δρόμο, μπλε φιλί, μέσα στη μούχλα για αυτή ρε φίλη τη δουλειά κάνουν τώρα να πούμε, μέσα στο κρύο, φουλ κλιματιστικό, αναμένο ταξί πιάτσα, περιμένει να μπει ο πελάτης, πού πας, ρετζίκι, πω, μα σκότωσες, κατάλαβες, τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, σε μια μουχλιασμένη Θεσσαλονίκη, επειδή τώρα ήμουν πάλι έξω και αυτό το πράγμα δηλαδή, η βροχή που έχει δημιουργήσει λάσπη και γλίτσα στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, αυτό το αργό το τσικιτσίκι το εκνευριστικό, αυτό το διαπεραστικό κρύο που ό,τι και αν φοράς δηλαδή θα το νιώσεις στο πετσί σου, είναι μια άσχημη κατάσταση θα έλεγα. Αν δεν έβρεχε, Βασίλη Καβαδία, νομίζω ότι θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Η βροχή είναι αυτή που μου τα χαλάει όλα. Δηλαδή το κρύο το παλεύω, το αντέχω, okay, το διαχειρίζομαι, νομίζω και περισσότεροι. Η βροχή, ρε φίλε, δεν την μπορώ όμως. Και αυτή τη λασπούρα που δημιουργεί και τη βρωμιά. Βρωμιά πάρα πολύ, ρε φίλε. Βρωμιά, αυτό το πράγμα δηλαδή τώρα. Λοιπόν, και σε μια πόλη φυσικά, που επειδή πήρα και αυτοκίνητο, τώρα που έλειπα, πέφτει μια στάλα βροχή και επικρατεί ένα τέτοιο πανικό στους δρόμους και όλοι παίρνουν το αυτοκίνητο και γίνεται το διαχώρητο. Δηλαδή, ερχόμουν από Τσιμισκή μέχρι το Δημαρχείο, ήταν πω άσχημο. Πολύ άσχημη κατάσταση. Πάρα πολύ άσχημη. Δεν παλεύεται, άστο, δεν είναι. Το Θεσσαλονικιό μόλις βλέπει να πέφτει μια σταγόνα βροχή
κάτω συνάσφαλτο, τον πιάνει πανικός. Παίρνει το αυτοκίνητο. Ξεχνάει βενζίνη, ξεχνάει μποτιλιάρισμα, ξεχνάει τα πάντα. Και γεμίζει όλη η πόλη με αυτοκίνητα ξαφνικά. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο πανικός. Και δεν είναι καλό να υπάρχει αυτός ο πανικός γενικότερα. Σε μια πόλη πάντως που έχει ζωή, λόγω των εορτών κιόλας, και είναι καλό αυτό, να υπάρχει ζωή και να κινούνται τα πράγματα, παιδιά, να κινείται και το χρήμα. Έτσι, τα μαγαζιά αυτές τις μέρες περιμένουν για να κάνουν κανένα τζίρο. Αξι, κάνανε ό,τι κάναμε την Black Friday, αλλά τώρα οι γιορτές είναι τζίρος διαρκείας, δεν είναι των 24 ωρών. Και έχει πραγματάκια γενικότερα και έχει κίνηση στην πόλη. Λοιπόν, Παναγιώτη μου. Ναι, είναι πολύ πιθανό αυτό που λες, να ξέρεις. Αλλά επειδή εμείς ποντάρουμε, ρε φίλε, στο γεγονός ότι τώρα είναι Τρίτη. Μούχλα, τώρα δεν βγαίνει και ο κόσμος έξω, δεν έχει και τηλεόραση τίποτα να δεις. Θα ανοίξει ο άλλος, ρε φίλε, λίγο να ακούει Μπαλαντέρ μέχρι τις 12. Ο φίλος ο Παναγιώτης, έτσι. Εντάξει, μας περνάει 2-3 χρόνια, αλλά φίλος μας είναι. Λοιπόν, πρώην προϊστάμενός μας κάπου. Κάπου κάποτε. Έτσι, ο οποίος είδε το ταξιδάκι σου, το έκανες, φίλε, στο εξωτερικό. Την έκανες τη βολτίτσα σου. Έτσι. Κατάλαβες, ρε φίλε, άλλο. Εξωτερικό. Καλά έκανε. Μαζί του, εγώ τον παραδέχομαι. Okay. Πήρε τη σύζυγο και πήγα ένα ταξιδάκι έξω. Εντάξει. Και εμείς θα πάμε την Κυριακή στην Ξάνθη. Αν κάνει και κανένα χιόνι την Κυριακή στην Ξάνθη, αποκλειστούμε εκεί πέρα στο σαλέ με τον Πανόπουλο. Και το Σιλά, αυτόν τον αριστερό μπακ. Λοιπόν. Έτσι είναι, φίλε. Τι έκανε. Λοιπόν, FM και NOM, τα μηνύματά στο 54526. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο άλλος είναι οι τηλεφωνικές γραμμές που είναι ανοιχτές. Δεν άσε βλέπω πολύ ωρεξά τους όμως σήμερα. Βασίλης Καβαδίας, όπως και να έχει, περιμένει. Πάνω από το ακουστικό, από τα 4 ακουστικά που έχουμε έξω. Λοιπόν, για να σηκώσει το τηλέφωνο και να σπεράσει τον αέρα της πόλης. Κάτσε να δούμε τι γίνεται και με το στοίχημα. Γιατί υπάρχουν πολλοί που περιμένουν να ενημερωθούν και έχουν παίξει τώρα κάτι. Δεν είναι, όλο και κάτι έχουν παίξει. Λοιπόν, και έχει και η Bundesliga, αν θυμάμαι καλά σήμερα. Λοιπόν, μην κόβεστε. Α, χαμηλώστε τη μουσική. Καλά κάνεις, Βασίλη Καβαδία. Είσαι ωραίος, μ' αρέσεις. Λοιπόν, στη Γαλλία. Στις καθυστερήσεις, αυτό πολύ μακριά το έχετε. Καέν Τουλούζ 1-1. Στο δεύτερο από το καθυστερήσεις, η Γερμανία, η Bundesliga, ημίχρονο, Wolfsburg, Stuttgart 2-0, Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund 1-0. Πάει για τον Ντούκι, για την Borussia, πρωτοπόρος Bundesliga. Χέρτα Βερολίνου, Augsburg 2-2. Στο τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, στην Serie A, ημίχρονο, Bologna Milan 0-0, 0-0, 0-0. Λοιπόν, στο Βέλγιο, Σεντ Ρούιτεν Γάνδε 0-0 στο 33 για το κύπελο. Για το League Cup της Γαλλίας, Ορλεάν Paris Saint-Germain 0-0 στο 20. Στην Ολλανδία, κύπελο 79, Τβέντε, Βάλβαϊκ 1-0. Και στο 35, Αλκμαρ, Τσβόλε 3-0. Στην Πορτογαλία, σε Τουμπάλ Μπράγκα 0-0 στο 56 και στο 17, Λιεθούεθ, Τοντέλα 1-0. Και στη Σκωτία στο 37, Αμπερντίν, Νταντί. United 1-0. Έχουμε ημίχρονο τώρα και στο Χέρτα Augsburg 2-2. Όλη η Ευρώπη παίζει μπάλα, ρε φίλε, και πρωταθλήματα κιόλας, όχι μόνο κύπελα. Εμείς στην Ελλάδα εδώ πέρα δεν θα κάνουμε μια αγωνιστική. Δηλαδή τώρα την αγωνιστική, άστο κύπελο, την αγωνιστική που έχει τώρα το Σαββατοκύριακο. Κάτι μεσοβόμαδα. Να ξεκινήσουν τα Χριστούγεννα λίγο νωρίτερα. Να ξεκουραστούν και οι παίκτε. Εντάξει. Δείτε τους παίκτες του Άρη με τη φυσική κατάσταση που έχουν. Δεν αντέχουν και πολύ τα παιδιά. Αφήστε τα λίγο έξω να ξεκουραστούν. Να γυρίσουν πιο φρέσκοι με την επάγνωση του πρωταθλήματος. Αν βλέπετε ότι δυσκολευόμαστε μετά το 60 δεν μπορούν να βγάλουν ένα sprint. Λοιπόν. Όταν τα έλεγε όμως ο Παπαδόπουλος Βασίλη Καβαδέ για τη φυσική κατάσταση πριν ένα μήνα. Τι έλεγε εδώ πέρα ο Τσαλτίδης. Όχι, δεν έχει πρόβλημα με τη φυσική κατάσταση. Όχι, δεν έχει πρόβλημα με τη φυσική κατάσταση. Έτσι. Αλλά. Δικαιώθηκε. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω τώρα. Αυτό που είπα το μπαλόμπα να σου στείλει, το έστειλε το απογευματινό. Τη συνέντευξη που κάναμε. Ναι. Ωραία. Πόσο είναι? Ένα 20 λεπτό. Μισή, ε. Πω. Και με είπε και ο άνθρωπος κιόλας, μου λέει, μην με κρατήσει πολύ γιατί έχω και τα παιδιά. 10 λεπτά λέει. Και του λέω 10 λεπτά, του λέω δεν υπάρχει θέμα. Μισή ώρα το τραβήξαμε. Αλλά ήταν ωραία, εντάξει. Για όσους δεν ήσασταν συντονισμένοι το απόγευμα στο All About Aris On Air, μπείτε στο All About Aris και ακούστε, μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε πολύ ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα που είχαμε το απόγευμα με τον Χρύσανθο, έχοντας φιλοξενούμενο τον Άγγελο Χαριστέα, τον παλέμαχο επιθετικό του Άρη. Λοιπόν, ο οποίος είπε αρκετά ωραία πράγματα. Μιλήσαμε για ποδόσφαιρο, μιλήσαμε για το φετινό Άρη
κατέθεσε τη δική του άποψη. Το κάνει βέβαια μέσω γνωστής ιστοσελίδας ο Χαριστέας. Αλλά δεν συνηθίζει να πολύ μιλάει κιόλας. Εντάξει, τώρα έχει αρχίσει πάλι να μιλάει και να τοποθετείται. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Όσοι θέλετε, μπορεί να πείτε στο About Aris και να ακούσετε τις δηλώσεις του παλέμαχου επιθετικού, ο οποίος φορούσε το 27 όταν ξεκίνησε στον Άρη. Και εσύ, Παναγιώτη μου, που ακούς και είσαι και λίγο μεγαλύτερος από μένα, όχι γενικά μεγαλύτερος από τους περισσότερους, παιδί μου, θα έχεις έντονες αναμνήσεις, είναι η αλήθεια, από Άγγελο Χαριστέα και έκανα παρασκήνιο πιθανότατα, εντάξει, ζώντας από κοντά το ρεπορτάζ. Λοιπόν, είπαμε και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο στοίχημα. Έχουμε γκολ για την Τοντέλα. 1-1, σοβαρή στη Λεσόη στο 20 στην Πορτογαλία. Στο μπάσκετ, γιατί έχουμε και μπάσκετμπολ. Λοιπόν, στα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, Ευρωλίγκα, Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός 26-28, 2 λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, λοιπόν, στο Παλαού Μπλαουγκράνα. Νωρίτερα είχαμε Ανατολού Εφές Μπουντούστινος 106-68, Χριστός και Παναγία. Φενέρτσε σε Μόσχα 79-75, ένα τη Σερίνη για την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς και ήταν για την ομάδα του Στρατού. Στο Basketball Champions League, στο οποίο αγωνίζεται αυτή την ώρα και ο ΠΑΟΚ που ήταν 69-56 τη Βόνη, ξεκίνησε μόλις τώρα, ξεκινάει βασικά τώρα η τελευταία περίοδος στο παιχνίδι. Νωρίτερα Νίζνη Νόβγκοροντ, Άνβιλ 86-62, ναι. Μπεσικτάς Νεπτούνας 77-70, Πανεβέζης Χάπολ Ιερουσαλήμ 70-97, Adverb Giants Φουελαμπράδα 56-56, Χάπολ Χολόν Βενέτσια 54-56, ημίχρονο έχουμε Λεμάν Μπάνβιτς 44-42, Πετρόλ Ολυμπίγια Προμηθέας Πατρών 38-26 ημίχρονο και Τενερίφη Ναντέρ 42-38 σκορ ημίχρονου. Ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο στην Βόνη Βόνη ΠΑΟΚ 69-56. Δύσκολα τα πράγματα. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου, λοιπόν, έχοντας λιγότερα από 10 λεπτά, έχει 8-48 για το φινάλε του παιχνιδιού. Καλάθι τώρα. Ού, τι έχασε άλλο κάτω τον Μπόρεζο το καλάθι. Δεύτερη προσπάθεια, αλλά υπάρχει φάουλ μάλιστα, το οποίο κερδίζει ο Γκάρετ για τον ΠΑΟΚ. 69-56 παραμένει εκεί το σκορ. Να ξέρει, Καβαδία, εμάς χιόνι λέγανε θα δούμε σήμερα. Χιόνι δεν είδαμε. Χιονόνερο, τι θα το κάνω, ρε Βασίλη, το χιονόνερο. Με το χιονόνερο δεν αποκλείεσαι, ρε φίλε, στην Περαία. Χιόνι θέλω. Χιόνι θέλω. Εδώ πέρα λέει, το βράδυ λέει θα χιονίσει. 2 η ώρα, 1 βαθμό λέει θα έχει. Ασθενή χιονόπτωση. Μάλιστα. Δεν βλέπω χιόνι, φίλε, όχι. Δεν βλέπω και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, βλέπω τις επόμενες μέρες. Θετικό βέβαια. Θετικό είναι ότι βλέπω βροχές. Αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Άμα είχε βροχές, θα είχαμε πρόβλημα. Αλλά αφού δεν έχει βροχή, καλά είμαστε. Ή χιόνι τίποτα. Είναι η κατάσταση. Λοιπόν. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας και απόψε είναι η Στοίχημαν και το Στοίχημαν.gr. Στοίχημαν που έχει έρθει δυναμικά στην πόλη, λοιπόν, με καινούργια γραφεία. Εντάξει, δουλειές δίνει. Έτσι. Μπορείτε να πάρετε τώρα το κινητό σας αναχείρας. Να πάτε, ανάλογα βέβαια και τι κινητό έχετε, Android ή... Πώς θα λένε τα άλλα. Android και iPhone. Όχι, Android και iOS. iOS, σωστά τα iOS βέβαια. Εμείς έχουμε Android. Είμαστε λαϊκά παιδιά. Λοιπόν, κατεβάστε την εφαρμογή του Στοίχημαν στο κινητό σας, να ποντάρετε εύκολο και απλά και γρήγορα και να βγάλετε τα λεφτά των εορτών. Εντάξει, αυτό είναι. Οι γιορτές έχουν έξοδα. Γιατί, ρε φίλε, τελικά το συνειδητοποιώ και στις φετινές γιορτές, που ακόμα δεν έχω μπει δηλαδή στην τελική ευθεία των εξόδων. Στις γιορτές παίρνεις, αλλά δίνεις κιόλας πολλά. Θα σου μείνει βέβαια κάτι στην άκρη επιπλέον εξτρά και θα είσαι εντάξει, θα κάνεις την καβάντζα σου. Αλλά δίνεις και πολλά, ρε φίλε, γιορτές. Δώρα από εδώ, δώρα από εκεί, δώρα κόντρα δώρα. Εντάξει. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Δεν θα κάνουμε, ρε φίλε. Να κρατάμε ικανοποιημένους τους δικούς μας ανθρώπους. Πολύ βασικό. Λοιπόν, πάμε στο break. Έχοντας φτάσει 10:29, βλέπω το ρολόι. Και μόλις επιστρέψουμε, θα έχουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, θα μιλήσουμε για Άρη. Έχουν παιχνίδια έτσι κι αλλιώς. Θα μιλήσουμε για Ερακλή, ο οποίος έπαιξε σήμερα.
κύπελο με τον Παζιάννα. Θα μιλήσουμε για μπασκετικό ΠΑΟΚ. Τελειώνει το παιχνίδι. 72-56 το σκορ αυτή τη στιγμή. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 Μπαλαντέρ. Πέρα θα πάμε μέχρι και τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 5-45-26. 92-68. Πίσω ο ΠΑΟΚ. Σε ένα μάτς που έχουν κρυθεί όλα, κόντρα στην Βόνη, 1.45 πριν το τέλος της τελευταίας περίοδου, με τον Τζόνους να πηγαίνει στον πάγκο, τους Γερμανούς να είναι στις βολές και την Ελένη Μπούντου να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ελένη, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Νομίζω ότι αυτά, σε αυτά τα λεπτά, τα τελευταία έτσι στον μπάσκετ, μπορεί να βγάλει την Νίκο Μοσχοβίτη. Τι να πει τώρα, άστο να. Τι να πει. Α τελειώσει με τα 58 site που έχει αυτή τη στιγμή μπροστά του. Γι' αυτό σου είπε πριν. Πρέπει να βγάλει τώρα Νίκο Μοσχοβίτη. Όχι, εντάξει. Άμα τον πάρω τώρα τον Νίκο, ή θα το κλείσει. Θα το κλείσει μάλλον. Δεν θα το σηκώσει. Ή θα το σηκώσει και θα με βρήσει. Ένα από τα δύο. Δύσκολο βράδυ για τον ΠΑΟΚ στην Γερμανία. 93-68 βλέπω. Αν 94-68 μεγαλώνει και άλλο η ψαλίδα ανάμεσα στι δύο ομάδε. Έτσι, αλλά κρατάμε τα θετικά τη ημέρα που βλέπω την πολύ καλή στήριξη, την πολύ δυνατή στήριξη των οπαδών του ΠΑΟΚ. Εντάξει, στη Γερμανία ανέκαθεν ο ΠΑΟΚ είχε κόσμο, είχε τους οπαδούς. Όλα να πάμε στα δικά μας, σε πιο έτσι ποδοσφαιρικά μονοπάτια, γιατί η μέρα ήταν γεμάτη σήμερα. Στον απόϊχο βεβαίως της αναμέτρησης στην Λιβαδιά, αλλά υπήρχε και μια έκτακτη γενική συνέλευση το πρωί στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι σήμερα το πρωί, και εκεί βεβαίως υπήρχαν εξελίξεις, δρομολογήθηκαν εξελίξεις που αφορούν τόσο τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ, όσο βεβαίως και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύνθεση η οποία θα είναι στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 5 χρόνια. Ξεκινάμε όμως από το πρώτο σκέλος, γιατί αποφασίστηκε νέα αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου σήμερα το πρωί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕΠΑ που αγγίζει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ανοιχτή βεβαίως μέχρι τις 19 Φλεβάρι, είναι αναγκαστικά το διάστημα αυτό το οποίο παραμένει ανοιχτή. Αν και εφόσον καλυφθεί το συγκεκριμένο ποσό, το μετοχικό κεφάλαιο του ΠΑΟΚ θα ξεπεράσει τα 109 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως σήμερα από τους ανθρώπους του δικεφάλου στην ανάλυση των οικονομικών δεδομένων εκφράστηκε ικανοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει χρέη παρά μόνο τρέχουσες οφειλές, τρέχοντα έξοδα, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε βεβαίως και ο οικονομικός διοικητικός απολογισμός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που αφορά την περίοδο από 1 Ιουλίου του 2017 έως τις 30 Ιουνίου του 2018. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ λίγο μετά το τέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρει βεβαίως ότι εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ότι αποφασίστηκε αυτό που είπαμε και εμείς προηγουμένως, αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 9 εκατομμυρίων, και βεβαίως η άλλη εξέλιξη αφορά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήξη της πενταετούς θητείας του προηγούμενου. Έχουμε ένα νέο πρόσωπο στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ο Τρίφων Κούκιος, ο οποίος μπαίνει στην σύνθεση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εκτός είναι ο Ηλίας Γεροντίδης, ο οποίος όμως παραμένει στο δυναμικό του δικεφάλου ως επικεφαλής βεβαίως του τμήματος ασφαλείας, αλλά δεν θα βρίσκεται στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πώς τον είπες, Ελένη, το νέο μέλος, Τρίφων? Κούκιος. Εκεί βιάστηκε η Νίκο. Κούκιος. Όχι, επειδή είναι ένα όνομα το οποίο ακούω εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά, τώρα δεν ξέρω αν θα το πάω και είναι γνωστό. Και αν έχουμε δύο-τρεις λεπτομέρειες, δηλαδή, για να ακούσει ο κόσμος ποιος είναι. Σχετίζεται και ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το τμήμα ασφαλείας. Ναι. Έτσι, έχει θητεία στο συγκεκριμένο τμήμα και βεβαίως γνωρίζει πολύ καλά τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι εκείνος ο οποίος τον κάλεσε προκειμένου να συνεισφέρει με την σειρά του στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Στην ουσία αντικαθιστά, αν θέλεις, τον ρόλο του Ηλία Γεροντίδη, ο οποίος όμως παραμένει κανονικά στο πόστο του, έτσι. Και βεβαίως εκτός Διοικητικού Συμβουλίου, ο Λούμπος Μίχελ, ο οποίος εδώ και καιρό έτσι δεν συνεργάζεται πλέον, τουλάχιστον ενεργά, με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα διαζύγιο, ένα βελούδινο διαζύγιο, όπως έχουμε αναφέρει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά βρίσκεται εκτός Διοικητικού Συμβουλίου. Στο νέο λοιπόν οδού σου της ΠΑΕ συμμετέχει ο Ιβάν Σαββίδης, ως γνωστόν, ο γιος του Γιώργος, ο Μάικ Γκαγκάτσης, η Μαρία Κοντζάρεβα, ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος, ο Τρίφων Κούκιος και βεβαίως ο Αρτούρ Νταβιδιάν,
ο πολύ στενός συνεργάτης του Ιβάν Σαββίδη. Αυτή είναι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και βεβαίως θα μας απασχολήσει τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτή είναι η θητεία ενός Διοικητικού Συμβουλίου και αυτές ήταν οι εξελίξεις που προέκυψαν από την σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τη σημαντική υποσημείωση πως υπάρχει και ένα μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη σχετικά με τους τίτλους ιδιοκτησίας που θα δοθούν σε έτσι μετόχους στους συλλόγους. Τους συλλόγους, συγγνώμη, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι αγόρασαν μετοχές και αν θέλεις σε μια έτσι δύσκολη οικονομική καμπή της ιστορίας του συλλόγου κράτησαν από το πόστο του ο καθένας τον ΠΑΟΚ σε πολύ δύσκολες συνθήκες και βεβαίως ο Ιβάν Σαββίδης ως αναγνώριση, ως ευγνωμοσύνη, ως μια τέτοια κίνηση θέλησε να τους ευχαριστήσει με το να μοιράσει τίτλους ιδιοκτησίας των μετοχών του συλλόγου. 14.000 φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα γίνουν κάτοχοι τίτλων ιδιοκτησίας των μετοχών του συλλόγου. Υπήρχε ένα γραφειοκρατικό ζήτημα, έχει πλέον ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία εκτύπωσης και υπογραφής των επίσημων τίτλων ιδιοκτησίας και η διάθεσή τους θα ξεκινήσει από τις αρχές Γενάρη. Οι συγκεκριμένοι τίτλοι ιδιοκτησίας πιστοποιούν την κυριότητα των μετοχών που αποκτήθηκαν από τον κόσμο, που αποκτήθηκαν από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ κατά το στάδιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου όταν πραγματοποιήθηκε ως έκτακτο μέτρο στήριξης, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, σε δύσκολες εποχές, στους δύσκολους καιρούς που διένυε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία μπορεί πλέον να έχει αφήσει αυτό το δύσκολο διάστημα στο παρελθόν της, αλλά δεν πάβει να ευχαριστεί και να ευγνωμονεί με τον τρόπο της 14.000 κόσμο, 14.000 φίλους της ομάδας που βοήθησαν στα δύσκολα. Μάλιστα. Όπως αναφέρει και στην ανακοίνωσή του ο Ιβάν Σαββίδης, η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη, το αίσθημα ευθύνης, η αμοιβεβαιότητα των συμφερόντων και των στόχων αποτελούσαν πάντα κομμάτι του μοναδικού DNA του ΠΑΟΚ, το οποίο αποτελεί τη βάση ύπαρξης της μεγάλης μας οικογένειας. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση βεβαίως για την διαδικασία, για τη συγκεκριμένη διαδικασία και θα ενημερωθούν όλοι σχετικά με αυτήν στο προσεχές μέλλον. Με ειλικρινή σεβασμό και ευγνωμοσύνη σε όλους εσάς, ο πρόεδρος ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, έχει και αυτή την κίνηση την σημασία της, γιατί νομίζω διαβάζοντας και τα σχόλια μέσα στην ημέρα, ήταν αποθεωτικά, γιατί ο κόσμος είδε ότι η δική του προσπάθεια, όσο μπόρεσε ο καθένας, αναγνωρίζεται και χέρι εκτίμησης του μεγαλομετόχου και προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα να πούμε σε πιο έτσι, αγωνιστικά μονοπάτια, γιατί τα νέα, η αλήθεια είναι, δεν ήταν καθόλου ευχάριστα από την Λιβαδιά. Έχουμε αυτό το απρόπτωτο, αυτό το πολύ δυσάρεστο με τον Πόντους Βέρμπιν. Σήμερα μετά το τέλος της προπόνησης επιβεβαιώθηκε και το τυπικό σκέλος ότι έχει υποστεί ρήξη του αχίλιου τένοντα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και μάλιστα πριν από περίπου μία ώρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ενημέρωσαν ότι αποφάσισαν αύριο το πρωί κιόλας ο Σουηδός να βρεθεί στο χειρουργείο προκειμένου να περάσει τη συγκεκριμένη διαδικασία της επέμβασης και κατόπιν να ξεκινήσει ο Γολγοθάς της αποθεραπείας. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, είναι ένας αγώνας για τον Πόντους Βέρμπλουμ, θα παραμείνει για πολύ καιρό εκτός. Η πρώτη εκτίμηση, αν θέλεις, κάνει λόγο για 4 με 5 μήνες, αλλά φυσικά έγκυται στο πώς αντιδρά ο κάθε οργανισμός και σίγουρα να βάλουμε μέσα διάφορους παράγοντες, να βάλουμε μέσα και τον παράγοντα της ηλικίας, είναι στην ηλικία των 32 Βέρμπλουμ και σίγουρα είναι για πρώτη φορά αντιμέτωπο με έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό, έτσι. Ναι. Το μεγαλύτερο διάστημα που έχει βρεθεί εκτός λόγου τραυματισμού ο Σουηδός είναι μόλις 46 ημέρες, χάνοντας 6 αγώνες την περασμένη άνοιξη με την ΤΣΕΚΑ. Δεν είχε ποτέ προβλήματα τραυματισμών και ξαφνικά από χθες είναι αντιμέτωπος με έτσι μια πολύ δύσκολη για εκείνον κατάσταση. Υπήρχε όμως και ένα ακόμη θέμα με τον Μαουρίσιο, γιατί έχει υποστεί μια κάκωση στους οπίσθους μυριαίους και η κατάστασή του βεβαίως θα αξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει μια αγωνία και από το συγκεκριμένο μέτωπο του Βραζιλιάνου και βεβαίως στο ιατρικό δελτίο βρίσκονται πάντα τα ονόματα των Πέλκα και Βιερίνια, οι οποίοι συνέχισαν σήμερα την αποθεραπεία τους. Προπόνηση αύριο για τον ΠΑΟΚ στις 10.30 στο γήπεδο της Τούμπας, γιατί σήμερα η αλήθεια είναι οι παίκτες του Ράζ Βαλουτζιάς που βρέθηκαν στην Νέα Μεσύνδρια
αλλά εκεί αντίκρισαν ένα λευκό τοπίο και ο προπονητής του Δικεφάλου επέλεξε να τους κρατήσει μέσα στο γυμναστήριο, διαφοροποιώντας έτσι εν μέρη το πρόγραμμά του, με φόντο το παιχνίδι Κυπέλλου στις 5 και 4. Νομίζω ότι η ίδια ώρα είναι. Ίδια ώρα είναι τα δύο μάτς, του ομίλου. Που αυτό είναι και το λογικό, έτσι, γιατί σήμερα είδαμε παιχνίδια ομάδων που βρίσκονται στον ίδιο όμιλο να είναι και διαφορετική ημέρα, δεν κάνω λάθος. Έτσι, όπως είναι αυτό του Παναθηναϊκού. Τρομερά. Ο Παναθηναϊκός που χωρίς να έχει παίξει ακόμα το τελευταίο του μάτς, ξέρει ότι έχει περάσει την επόμενη φάση. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι το παράδοξο της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων στο θεσμό του κυπέλου. Ναι, αλλά τουλάχιστον στο δικό μας όμιλο, Νίκο, θα τα έχουμε όλα την ίδια ώρα. Είναι μια περίεργη κατάσταση, η αλήθεια είναι, όσον αφορά την βαθμολογία. Έτσι. Και αν βάλουμε κάτω τα σενάρια που υπάρχουν, έτσι. Και είχα διαβάσει κάτι δηλώσεις στελέχου της ΕΠΟ που είπε ότι δεν περιμέναμε ότι θα έρθουμε αντιμέτωποι με τέτοια κατάσταση. Λέει, και άμα έρθει, λέει, το μπαράζ, λέει. Ήρθε. Το βλέπουμε. Ναι, το βλέπουμε. Δεν το θέλουμε. Εγώ, Ελένη μου, δεν το θέλω να σου πω την αλήθεια. Άστο τώρα. Εξτρά μπελά στα πόδια μας είναι. Άστο. Όχι, όχι. Τώρα και είναι πολλά τα σενάρια η αλήθεια. Είναι και πρέπει να βγάλουμε και κομπιουτεράκια. Να έχουμε τον gap μπροστά μας και να βλέπουμε παράγραφο-παράγραφο. Το πρόβλημα θα είναι άμα λήξουν, ναι. άμα και ας πούμε κερδίσουν και δύο με το ίδιο σκορ. Εκεί θα είναι το πρόβλημα. Ναι. Αλλιώς, οπότε εντάξει. Θέλω σε παρακαλώ την Πέμπτη να έχετε τα μάτια σας στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και εμείς αντίστοιχα βεβαίως στο παιχνίδι του Άρη. Να υπάρχει μια συνεννόηση, μια καλή συνεννόηση. Γιατί αυτή είναι ικανή να ξέρεις, άμα γίνει το θάμα και κάτσε και να μπαράζει, μέσα στις γιορτές θα τρέχουμε τώρα στο γήπεδο, να ξέρεις, 100%. Καλησπέρα από το Καφτατζόγλιο. Για να αποφύγουμε και την ταλαιπωρία. Εδώ μέρες εορτών, λοιπόν. Ναι, ναι. Εκτός να το στείλει πουθενά κάνουμε... τέτοιο, σε κανένα παγκρίτιο, για να έχω και το κεφάλι του ίσου. Γιατί άμα γίνει μπαρά στο Καφτατζόγλιο. Δηλαδή, να σου πω κάτι, μόνο που το έκανες εικόνα στο μυαλό σου. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι κουράστηκα ήδη. Δεν θα ήθελα, ναι. Έχει τόσα παιχνίδια η σεζόν μπροστά τη, να αποφύγουμε αυτό το σενάριο. Άναγια. Λοιπόν, ωραία. Θα κλείσουμε κάτι δηλώσεις του Λέου Ζαμπά στην Βραζιλία. Έχουμε αποκτήσει μια έτσι καλή απόσταση από τον Ολυμπιακό που είναι στην δεύτερη θέση. Έχουμε μια απόσταση 8 βαθμών, ωστόσο είναι μια κατάσταση που δεν θα πρέπει να μας εφησυχάζει. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα και έχουμε στείλει το μήνυμά μας προς πάσα κατεύθυνση. Τα λόγια του 20χρονου Βραζιλιάνου, ο οποίος φιλοξενείται τις δημοσιεύματα της χώρας του, που καταγράφουν έτσι τα πετραγμένα του με την φανέλα του Δικεφάλου. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Μπούντου. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Αυτά λοιπόν από την Ελένη Μπούντου. Γαβαδία, θες μπαράζεσαι. Πάω Κάρις. Άρης πάω, τι θες. Ένα μπαράζ, ωραίο Καφτατζόγλιο, μισή-μισή. Το ένα το πέταλο θα είναι η Ελένη, το άλλο θα είναι πάω Κτσίδες. Και στη μέση, όπως έχει πει και ο Χρήστος, πολύ ωραία, βάλουμε τους Ηρακλειδείς. Τρομερά πράγματα. Άμα γίνει και αυτό. Μα είναι τώρα, αν κερδίσουν με το ίδιο σκορ, έχει πολλές πιθανότητες να πάει μπάρας. Να ξέρεις. Δηλαδή, άμα κερδίσουν και οι δύο με 1-2, ή με 0-1, ή με 0-3, πάει μπάρας. Κατά πάσα πιθανότητα. Δεν θυμάμαι τώρα, είχε πέσει το μάτι μου πάνω στον ΚΑΠ και τι προβλέπει, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε ΑΡ και ΠΑΟΚ και για τους βαθμούς και για τα υπέρ γκολ που έχουν και για τα γκολ που έχουν παθητικό οι δύο ομάδες. Είναι από τα απίστευτα που γίνονται στον θεσμό του κυπέλου καμιά φορά και ούτε οι ίδιοι άνθρωποι της ΕΠΟ το περίμεναν αυτό το πράγμα, είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό ορίστηκαν τα δύο μας να γίνουν ίδια μέρα και ίδια ώρα, Πέμπτη δηλαδή, στις 5 και 4. Λοιπόν, στο Basketball Champions League, όση ώρα μιλούσαμε με την Ελένη, ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος γνώρισε την ήττα από την Βόνη με 94-77, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρ. Μετά τις 11 θα έχουμε και τον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Λεμάν Μπάρβιτ 69-63, Πετρόλου Λιμπίγια Προμηθέας 63-63, επιστρέφει ο Προμηθέας, σοφαρίζει 8 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Είμαστε τέταρτη περίοδο εκεί πέρα. Και Τενερίφη Ναντέρα 60-64, ξεκίνησε εκεί πριν από λίγο η τελευταία περίοδος στο παιχνίδι, στο ποδόσφαιρο. Γιατί έχουμε και εκεί μπόλικη δράση στα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη Γαλλία νωρίτερα είχαμε τελικό Καέν Τουλούς 2-1. Τελικό έχουμε και στη Γερμανία Gladbach Nürnberg, σε εμάς που έγινε νωρίτερα 2-0.
Στο 67 Wolfsburg Stuttgart 2-0. Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund 2-0. Δύσκολα τα πράγματα για τους Βεστφαλούς. Hertha Augsburg παραμένει το 2-2 στο 63ο λεπτό. Στη Serie A 67 Bologna Milan 0-0. Με τον Higuain να έχει δύο καλές φάσεις για να σκοράρει. Στην Αγγλία Leicester Manchester City 0-1 για το θεσμό του κυπέλου. Στο 54 Middlesbrough Brighton 0-1. Μπάρτον, Μπάρτον 0-1. Λοιπόν, στο Βέλγιο Σεντ-Τρούιτεν Γάνδη 0-1 στο 54 για το κύπελο. Ορλεάν Παρί 0-1 ημίχρονο για το League Cup της Γαλλίας. Στο κύπελο Ελλάδος, για να φέρουμε και τα αποτελέσματα που είχαμε νωρίτερα, μιας και πέρασαν μπροστά μας, η Ρόδοτος Πανιόνιος 1-2. Όφη Ράπετρας Πανετολικός 0-0. Από αυτό το όμιλο έχει περάσει ο Παναθηναϊκός και ο Ξαμικός. Απόλλων Παραλιμνίου Αστέρας Τρίπολης 0-4. Ηρακλής Παζιάννα 2-0. Στο Καφτατζόγλιο, όπως ακούσατε νωρίτερα, και από τον Γεώργιο Μαντζιούκη. Κάτσε να βάλω τα παιχνίδια τα οποία είναι σε Excel, γιατί είναι πολύ κάτω αυτά. Λοιπόν, στην Ολλανδία, Αλκμαρ Τσβόλε 5-0 με 10 φιλοξενούμενοι στο 57 και έχει ακόμα δρόμο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην Αγγλία, Blackpool Solihull 2-2, βλέπω εδώ πέρα. Στην Πορτογαλία καθυστερήσε του Μπαλ Μπράγκα 0-0 με 10 η Μπράγκα. Ημίχρονο Λεϊσόε στον Τέλα 1-2 που το γυρίζει τον Τέλα. Στο 10ο λεπτό Πόρτο Μουιρέντσε 0-1. Έκπληξη μέχρι στιγμής. Και στη Σκωτία Αμπερντίν Νταντί 4-0. Κάπως έτσι φτάνουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής. Έχει μπει και το GNTM στην τελική του ευθεία. Βεβαίως θα το σχολιάσουμε μετά με τον Νίκο Μοσχοβίτη. Πάμε για την ώρα στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, 107,4 Μπαλαντέρ. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12 με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Τα είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε παιχνίδι όμως σήμερα για ομάδα της πόλης και συγκεκριμένα για τον Ηρακλή, που σε ένα αδιάφορο είναι η αλήθεια μάτς πήγε να κάνει το μπαμ, να κάνει το θαύμα κόντρα στον Πας Γιάννενα. Αλλά του έλειψαν δύο γκολ, γιατί νομίζω τέσσερα ήθελε ο Ηρακλής για να πάρει την πρόκριση. Καλύτερα όμως να μας τα πει ο Γιάννης ο Σαλεπάκης που τον έχουμε μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα, τι γίνεται φίλε? Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Είσαι κάπου ζεστά, γιατί είναι λίγο κρύο το βράδυ. Μόλις, ναι, τώρα από εδώ και πέρα θα είμαστε ζεστά. Φάγαμε το κρύο. Το κρύο το φάγατε, είναι η αλήθεια, στο Καφτατζόγλιο. Είχε αρκετό. Αλλά αρκετό. Λίγο έλειψε ο Ηρακλής, νομίζω δύο γκολ χρειαζόταν ακόμα ή ένα. Ένα ακόμα γκολ για να πάρει την πρόκριση. Για κάπως ανέλπιστα είναι η αλήθεια. Ένα ακόμα γκολ, σίγουρα δεν το περίμενε κανένας το σημερινό. Αν κάποιος έλεγε στους φίλους του Ηρακλή ότι σήμερα για ένα γκολ ο Ηρακλής θα χάσει την πρόκριση, τότε μάλλον θα γελούσανε, αλλά από ό,τι φαίνεται το ποδόσφαιρο... Ναι. Γιάννη, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο μπορείς, για να σε ακούμε λίγο καλύτερα. Ναι. Τώρα είμαστε μια χαρά. Με υπηρεσιακό προπονητή, το Τάσο Καταβή, και με πολλές αλλαγές. Άκησε το θαύμα, έχασε μάλιστα και μια καλή ευκαιρία στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν τα κατάφερα, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να είναι στεναχωρημένοι στον Ηρακλή για αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ναι, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, μετά από καιρό είδαν όλοι έναν καλό Ηρακλή να προσπαθεί να παίξει καλά και να έχει και αποτέλεσμα. Γιατί εντάξει, μια νίκη κόντρα σε ομάδα της Super League, σε όποια βαθμολογική θέση και αν βρίσκεται αυτή, είναι σημαντική. Ναι. Σίγουρα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να μην έφερε την πρόκριση, αλλά τόνωσε την ψυχολογία του Ηρακλή σε μια δύσκολη περίοδο. Είναι η αλήθεια και υπό το βλέμμα του νέου προπονητή της ομάδας, του Ρόκα, που ήταν στο Καφτατζόγλιο. Ναι, ο Ισπανός ήταν στο Καφτατζόγλιο, είδε όλο το παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες για την ψυχολογία. Ναι. Γιατί ο Ηρακλής ουσιαστικά έχασε την
ψυχολογία του από μια πολύ βαριά ήττα στο κύπελο. Αυτή η κόντρα στον Ατρόμητο που είχε χάσει, όπως όλοι θυμόμαστε, με 1-6. Ναι. Και ίσως αυτό το παιχνίδι κυπέλου να είναι το αντίστροφο, να γίνει το αντίστροφο. Να είναι η αρχή για κάτι καλύτερο. Για την, να είναι η αρχή για κάτι ομάδα, καλύτερο. Ναι. Ακριβώς. Τώρα πλέον εντάξει. Υπάρχει το μετά το κύπελο, γιατί εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μείνουμε κιόλας παραπάνω στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Υπάρχει τελευταία αγωνιστική πριν τις γιορτές και για το 2018 με αντίπαλο. Τον Απόλλων Πόντου. Α, έχουμε τοπικό ντέρμπι αυτήν την εβδομάδα. Μάλιστα. Στην Καλαμαριά σου Καφτατζόγλιο. Καφτατζόγλιο νομίζω. Σε κανένα από τα δύο. Στον Εύωσμο νομίζω θα γίνει. Στο ναι. Κήπεδο του Μακεδονικού. Α, ναι. Γιατί το Καφτατζόγλιο κάτι θα διάβαζα, κάτι θα φιλοξενήσει, κάτι θα έχει. Έχει εκδηλώσεις. Ναι. Τώρα ακριβώς τι εκδηλώσεις νομίζω παραδοσιακή χωρί και κάτι τέτοια. Αλλά όλα δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Και θα γίνει και το μάτς. Μάλιστα. Είχαν ενημερώσει τους ανθρώπους του Ηρακλή από πολύ νωρίς και πάρθηκε η απόφαση να γίνει το παιχνίδι στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Το οποίο θα γίνει το Σάββατο ή την Κυριακή. Την Κυριακή στις 3 η ώρα. Την Κυριακή όλοι μαζί παίζουμε δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής. Έχει... Όλοι, ναι. Είναι... Και οι τρεις. Είναι γεμάτη ημέρα, εντάξει. Πήρε ψυχολογία ο Ηρακλής, αυτό είναι το σημαντικό, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Με το Ρόκα να κάνει τον ντεμπούτο του. Έχουμε κάτι μεταγραφικό ή κάτι όσον αφορά τις αποδεσμεύσεις νεότερο λόγω και της παρουσίας του Παπαδόπουλου στη Θεσσαλονίκη? Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι θα υπάρξουν αρκετές αποχωρήσεις. Ναι. Ήδη έχουν αρχίσει να ακούγονται κάποια ονόματα για ενίσχυση. Σίγουρα το φως της δημοσιότητας δεν έχουν δει, δεν το έχουν δει ακόμα, αλλά οι άνθρωποι του Ηρακλή έχουν αρχίσει ήδη το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Θα έχουμε αρκετές αποχωρήσεις και ποδοσφαιριστές που μέχρι στιγμής είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ηρακλή θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Και περιμένουμε... Μιλάμε για αρκετά μεγάλο αριθμό. Λογικό είναι, εντάξει. Εγώ το έχω πει και άλλες φορές και το έχει πει και ο Γιώργος για το φετινό Ηρακλή, ότι το ρόστερ του και ο τρόπος που ξεκίνησε εμένα μου θύμισε πάρα πολύ τον Άρη στην πρώτη χρονιά του στην Β' Εθνική. Είναι μια κατηγορία που δεν χρειάζεται παίχτες επίπεδου Super League τόσο, χρειάζεται παίχτες γκολ Λέστερ Σοφαρή στη Manchester City. Λοιπόν, χρειάζεται παίχτες μπαρτοκαπνισμένου στη Β' Εθνική. Δεν είχε πάρα πολλούς τέτοιους νομίζω ο Ηρακλής στο φετινό ρόστερ του. Δεν έχει βασικά. Έχει κάποιους σίγουρα, ναι, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν αρκετοί. Αυτή και θα πρέπει να αναθεωρήσει πλέον η ομάδα. Είναι πολύ πίσω βέβαια και είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος της ανόδου, αλλά ο Ηρακλής είναι υποχρεωμένος να το παλέψει και να προσπαθήσει μέχρι τέλους. Γιατί νομίζω έχει ακόμα 5 αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και έχει ένα ολόκληρο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Μήπως και ανατρέψει την κατάσταση. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα. Υπάρχουν 21 αγωνιστικές. Είναι μπόλικες. Ναι. Άρα περιμένουμε και θα δούμε. Ωραία, αν δεν έχεις κάτι άλλο, Γιάννη, να σε αποδέσουμε κιόλας, να αφήσουμε ξεκουραστείς, να ζεσταθείς. Όχι, το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι, όπως είπες και εσύ, του λείπουνε παίχτες της Β' Εθνικής και του λείπουνε νεαροί ποδοσφαιριστές. Ας πούμε, είχε το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας στη Β' Εθνική. Ναι. Κάτι που θα προσπαθήσουν οι άνθρωποι του Ηρακλή να το ρίξουν και να φέρουν κάπως πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές που θα δώσουν και περισσότερο ενέργεια στην ομάδα του Ηρακλή, κάτι που φάνηκε να λείπει. Τον Τζόγλου πάντως, άμα το θέλετε, σύντομα θα είναι διαθέσιμος από τον Άρη. Νεαρός δεν είναι, εντάξει, είναι στα 30 ο Λευτέρης, αλλά νομίζω ότι αν τελικά μείνει ελεύθερος από τον Άρη, που το πιο πιθανό αυτό είναι, εγώ πιθανολογώ ότι θα απασχολήσει τον Ηρακλή. Και εγώ πιθανολογώ ότι ίσως να είναι και μέσα στη λίστα των ανθρώπων του Ηρακλή. Και είναι και μια καλή έμπειρη λύση. Δηλαδή, ο Εντζόγλου ήταν από τους σημαντικούς παίχτες του Άρη την περσινή σεζόν και έχει κάνει και ένα καλό δίδυμο με τον Μουμίν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και είχε και ένα καλό πέρασμα από τον Ηρακλή. Σίγουρα, πανηγύρισε άνοδο μαζί με τον Ηρακλή. Και αυτό.
Και αυτό είχαν, πανηγύρισε άνοδο και ήταν και σε δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Δηλαδή, όπως εκείνη τη χρονιά με τον Παντελίδη κιόλας, που είχε σωθεί μέσα στο γήπεδο Ηρακλής. Ήταν μέλος εκείνης της ομάδας. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση να σου ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση μετά. Να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Σολεβάκη. Τα είπαμε λίγο για τον Ηρακλή, που άγγιξε το θαύμα σήμερα κόντρα στον Παζιάννα. Δεν τα κατάφερε, του λείψε ένα γκολ. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, βέβαια για ομάδες όπως είναι ο Ηρακλής δεν μπορείς να πεις ότι για καλό αποκλείστηκε, αλλά η προσοχή του γυρίου πρέπει να είναι στραμμένη αποκλειστικά στο πρωτάθλημα πλέον, για να αντιστρέψει κάπως την κατάσταση αυτή τη στιγμή όπως έχει διαμορφωθεί και τις δύσκολες, τα δύσκολα δεδομένα που υπάρχουν. Λοιπόν, όσον αφορά τον Άρη, για να πάμε λίγο και στα του Άρη, αύριο ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας για το μάτς με τον Εργοτέλη την ερχόμενη 5η, 5η και 4η. Ένας Άρης που ακόμα προσπαθεί να... Εντάξει, μπορεί να ακούγεται κάπως κλισέ κάθε εβδομάδα που λέμε, γιατί το λέμε ειδικότερα και την προηγούμενη το λέγαμε και αυτήν το λέμε, ότι η ομάδα είναι σε μια φάση που μαζεύει τα κομμάτια της, προσπαθεί να συνέλθει και βλέπει ότι έχει μπροστά δύο παιχνίδια τα οποία αποτελούν μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρει δύο νίκες και να πάει με μεγαλύτερη ηρεμία στη διακοπή των εορτών. Είναι πολύ βασικό αυτό για τον Άρη, ειδικά από τη στιγμή που βρίσκεται σε μια αγωνιστική κρίση και μπαίνει όλο και πιο βαθιά σε αυτήν, με αποτελέσματα από αυτό το περασμένο Σαββάτο κόντρα στον Πανετολικό, με ένα προπονητή που ψάχνει να βρει απαντήσεις, και εγώ το έχω ξαναπεί, αυτή τη στιγμή ο Παντελίδης έχει τη μικρότερη ευθύνη. Εντάξει, πρώτη ευθύνη είναι των ποδοσφαιριστών. Αυτοί είναι που πρέπει να βρούνε τον τρόπο να αντιδράσουν πρώτα αυτοί για την ομάδα, για τον κόσμο και για τους εαυτούς τους. Γιατί, ναι, μεν ο Άρης κόντρα στον Πανετολικό το περασμένο Σάββατο, ενώ αγωνιζόταν για μια ώρα με παίχτη λιγότερο, με δεδομένο αυτό, ήταν νομίζω ικανοποιητική σε ένα βαθμό η παρουσία του, γιατί δεν απειλήθηκε τον Πανετολικό, άσχετα που φέρει δύο γκολ. Είχε και αυτός μια-δυο φάσεις, πέτυχε και τον γκολ με τον Τικίνη, αλλά είναι αυτό που λέμε μερικές φορές ότι πρέπει να σε θέλει κιόλας. Και είναι και τα λάθη που πληρώνει ο Άρης και πρέπει κάποια στιγμή να τα περιορίσει. Λάθη όπως δηλαδή αυτό του Σιώπη στο δεύτερο γκολ του Πανετολικού. Υπάρχουν αυτά τα δύο παιχνίδια μπροστά του. Πρώτα φυσικά είναι το Εργοτέλη. Εγώ το λέω και θα το ξαναλέω, δεν είναι εύκολο το μάτς με τον Εργοτέλη. Δεν πρέπει να παραπλανηθεί η ομάδα από την πτωτική πορεία των κριτικών στα τελευταία παιχνίδια, στις τελευταίες αγωνιστικές. Ο Εργοτέλης είναι χωρίς νίκη 5 αγωνιστικές τώρα στην Β' Εθνική. Θέλει προσοχή πολύ το μάτς της Πέμπτης για τον Άρη, για να πάρει την νίκη που θα του δώσει το δικαίωμα να λυπήσει για την πρωτιά, ανάλογα θα κάνει και ο Πάοκ στο άλλο μάτς, και να πάει και με καλύτερη ψυχολογία στο μάτς της Κυριακής με την Ξάνθη. Δύο παιχνίδια τα οποία συνδέονται από πλευράς διαχείρισης του ρόστερ για τον Σάβα Παντελίδη, που την Πέμπτη δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει σε πάρα πολλές αλλαγές ο προπονητής του Άρη. Θα έχουμε κάποια νέα πρόσωπα, ναι, αλλά δεν θα έχουμε πάρα πολλά, επειδή είναι ο θεσμός του κυπέλου. Και δεν νομίζω να δούμε και παίχτες που δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής ως τώρα, γιατί είναι και οι παίχτες που δεν υπολογίζονται. Και ενώ κάποιοι παίχτες δεν υπολογίζονται, δεν μπορείς να τους πάρεις σε ένα απαιτητικό παιχνίδι όπως είναι αυτό της Πέμπτης. Ενώ ξέρουν ότι το Γενάρη κατά πάσα πιθανότητα θα αποχωρήσουν. Λοιπόν, και ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει να ενημερώνονται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, δεν θα δούμε πολλές αλλαγές. Εγώ βλέπω ένα δίδυμο μαύρα ιδελιζήσει στο αστόπερ για πρώτη φορά μετά το μάτς με τον Πανιόνιο. Δεν του βγήκε τότε βέβαια του Άρη. Μπορεί να του βγει την Πέμπτη. Με το Βέλεθ να μένει στον πάγκο για να τον προφυλάξει ο Παντελίδης και να τον έχει έτοιμο για το μάτς της Κυριακής. Σε μια μέρα που ίσως υπάρχει και δεύτερο νέο πρόσωπο, πιθανό βασικά να είναι ο Τζανακάκης. Νομίζω ότι ο Βαλεριάνος θα μείνει, αν και παίζει και του Μενέντεθ, θα παραμείνει στην εντεκάδα, πιο πολύ για να είναι πιο φρέσκος. Αν ο Βαλεριάνος ξεκινήσει και την Πέμπτη, νομίζω ότι θα είναι πιο πολύ για να είναι φρέσκος και έτοιμος ο Μενέντεθ για το μάτς με την Ξάνθη. Γι' αυτό είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι συνδέονται αυτά τα δύο παιχνίδια από πλευράς διαχείρισης ρόστερ για τον Σάβα Παντελίδη. Με τον Μπάσα και τον Σιώπη στα χαφ, πολύ πιθανό δίδυμο, επιστρέφει ο Αλβανός μέσος. Το Μαρτίνες πιθανότατα να έχει θέση μπροστά.
για να πάρει φανέλα βασικού. Ίσως αντί του την κοινή, νομίζω ότι και ο Γκάμα και ο Γκαρσία και ο Γιουνές θα ξεκινήσουν στο μάτς αυτό. Εκτός αν αφήσει εκτός το Γιουνές ο Παντελίδης και πάει με την κοινή και Μάρτινς. Αλλά νομίζω ότι έχω μια αίσθηση ότι ο Γάλλος θα είναι αυτός που θα μείνει εκτός. Γιατί ο Ντιγκινή έτρεξε και κουράστηκε και αρκετά κιόλας στο μάτς με τον Πανετολικό. Αγωνιζόμενος ως φορ για 60 λεπτά και με πολύ τρέξιμο μπροστά, προσπαθώντας να διεκδικήσει ό,τι παλιά γινόταν και να απειλήσει την αντίπαλη άμυνα. Κάτι που κατάφερε με τον γκολ που πέτυχε κιόλας στο 71 εκείνο του αγώνα. Είναι καθαρά, ξαναλέω, θέμα παικτών αυτή τη στιγμή το κατά πώς θα αλλάξει η εικόνα του Άρη. Σε πρώτη φάση αυτό το οποίο πρέπει να δούμε, να δει η ομάδα βασικά, είναι να πάει με ηρεμίες γιορτές. Γιατί γιορτές για τον Άρη θα είναι ένα διάστημα ανασύνταξης από πολλές απόψεις και δουλειάς. Είναι η ευκαιρία που περίμενε ο Παντελίδης για να δουλέψει πάνω στη φυσική κατάσταση. Γιατί δεν μπορούσε να το κάνει τώρα, εν μέσω αγώνων και απαιτητικών αγώνων. Θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει παραπάνω στη διακοπή ο προπονητής του Άρη. Και ελπίζω ότι με την επανέναξη του πρωταθλήματος θα παρουσιάσει η ομάδα του μια καλύτερη εικόνα και μια πιο φρέσκια εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα φυσικά και με το μεταγραφικό το οποίο θα τρέξει μέσα στις γιορτές. Οι άνθρωποι του Άρη εδώ καιρό έχουν αρκετές επιλογές στα χέρια τους. Τις τελευταίες μέρες κάποιες από αυτές όχι έχουν μπει στην τελική τους ευθεία, έχουν περάσει, να το πω έτσι, σε ένα τελικό στάδιο από 2-3 περιπτώσεις για τις θέσεις που ο Άρης θέλει να ενισχυθεί και με τις γιορτές θα ξεκινήσουν και οι κινήσεις των ανθρώπων της ομάδας ώστε όσο δυνατόν πιο γρήγορα να έρθουν τα νέα πρόσωπα. Αλλά για να φέρεις πρέπει να φύγουν κιόλας ποδοσφαιριστές και σε καμία περίπτωση δεν θα έρθουν όσοι φύγουν, γιατί θα φύγουν 6-7 παίχτες χοντρικά από το ρόστερ. Αυτή είναι ένας πολύ πιθανός αριθμός. Δεν θα έρθουν όμως 6-7. Νομίζω ότι ο Άρης βαριά να φτάσει στις 4 μεταγραφές. Πιο πιθανό μου φαντάζει να κάνει 3. Αλλά μπορεί να κάνει και μια 4. Και σε θέσεις συγκεκριμένες αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα πάρει έναν εξτρέμ. Βασιλή. Για δες το λίγο αυτό. Λοιπόν, σίγουρα θα πάρει έναν εξτρέμ. Νομίζω ότι θα πάρει και έναν back. Αριστερό κατά πάσα πιθανότητα. Φόρ υπό προϋποθέσεις, αν βρει κάποια καλή και αξιόλογη περίπτωση. Και έναν παίχτη στον άξονα νομίζω ότι θα ψάξει η ομάδα για τώρα. Και μην ξεχνάτε ότι και ο Γενάρης είναι πολύ δύσκολος, παιδιά, για τις μεταγραφές. Δεν είναι πάρα πολλές οι καλές επιλογές και οι προσιτές επιλογές. Γιατί τα ψώνια του Γενάρη στο ποδόσφαιρο είναι και κάπου τσιμπημένα. Είναι λογικό αυτό. Και ο Άρης θα ψάξει παίχτες και θέλει να πάρει παίχτες με ορίζοντα και την επόμενη χρονιά. Όχι μόνο για το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν. Άρα θέλει να κάνει και τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Η ομάδα, ο Κωνσταντίνος ο Διαμαντόπουλος με τον Θόδωρο τον Καρπίδη και συνεννόηση φυσικά και με τον Σάβα Παντελίδη. Ένα μεταγραφικό που θα μας απασχολήσει είναι η αλήθεια με τις γιορτές, νομίζω όχι ακόμα. Να περάσουν δηλαδή και αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει ο Άρης αυτή την εβδομάδα με Ργοτέλη και Ξάνθη και νομίζω ότι είναι και το σωστό και από εκεί και μετά θα ασχοληθούμε και με αποχωρήσεις, θα ασχοληθούμε και με αφήξεις παιχτών στο Κλεάνδης Βικελίδης. Φορτούνα Ντίσελντορφ, Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-1 μείωσε η Dortmund, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Χέρτα Augsburg 2-2. Νωρίτερα είχαμε Gladbach Nürnberg 2-0. Και στα μάτς τα οποία είναι σε εξέλιξη, Leicester Manchester City 1-1 για το EFL Cup. Λοιπόν, Middlesbrough Barton 0-1. Blackpool Solihull 2-2. Αυτά βλέπω από πλευράς στοιχήματος. Πάμε στο τελευταίο break. Βασίλη Καβαδία και επιστρέφουμε με μπάσκετ και Νίκο Μοσκοβίτη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Μπαλαντέρ. Στο Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, το βραδινό χαλαρό μαγκαζίνο σας. Με Νίκο Παπαδόπουλο πίσω το μικρόφωνο. Βασίλη Καβαδία. Πού πήγε?
στη ρύθμιση του ήχου είναι εδώ. Λοιπόν, γκολ η Paris Saint-Germain 1-2 την Ορλεάν για το League Cup της Γαλλίας. Στο 22ο λεπτό, η αγωνία στο κόκκινο, στο GNTM. Λοιπόν, για να δούμε ποιες θα περάσουν, ποια κορίτσια θα περάσουν τελικό. Πρώτη περνάει μια ξανθιά που δεν θυμάμαι το όνομά της. Λοιπόν, αν ακούει το κοινό της εκπομπής και θυμάται το όνομα της ξανθιάς, να μου το στείλει λίγο, παρακαλώ. Λοιπόν, η πρώτη που περνάει στον τελικό, η ξανθούλα αυτή, η Ευελίνα. Η Ευελίνα, λοιπόν, είναι το πρώτο όνομα που περνάει στον τελικό. Αυτή που εδώ και από το ξεκίνημα, ρε φίλε, δηλαδή τώρα πρόσεξε, αυτή από το ξεκίνημα το show κλαίει που της λείπει το παιδί της. Γιατί πήγες τότε? Κάτσε σπίτι σου. Ρε φίλε τώρα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι άλλες δύο που θα περάσουν. Καζαριά, δεν τη θέλω με τίποτα. Αυτή η γλυκούλα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε τώρα. Αυτή μπορεί να περάσει. Ποιος πέρα, Καζαριάν, πω κακό. Καζαριάν περνάει στο τελικό. Μάλιστα. Περνάει στο τελικό του GNTM. Η δεύτερη, μάλιστα. Και μένει η Ανούλα με την Άλυνα. Επειδή η Ανούλα όμως live is a bitch και έβγαλε σχολή χθες για την Εύη, θα τη φας και θα αποκλειστείς. 100%. Γκραν Κανάρια Μπασκόνια 46-53 για την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, αν και πιστεύω ότι όλα τα μάτια, σε όλα τα σπίτια, είναι στραμμένα στο GNTM. Γιατί δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι, είναι ο άλλος τώρα στο σπίτι με τη δικιά του. Η δικιά του θα του πει τώρα, θα δούμε Ευρωλίγκα. Κάτσε ρε φίλε. Θα του πει, να δούμε ποια θα μείνει εκτός τελικού. Λοιπόν, η Ανούλα έχει μείνει με μια άλλη κοπελίτσα, δεν θυμάμαι το όνομά της. Κάτι λέει Βίκη Καγιά. Δεν έχουμε ήχο φυσικά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Όχι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Να φτάσουμε μέχρι εκεί, κύριε Βασίλη Καβαδία τώρα. Εντάξει. Αύριο που θα είναι ο τελικός, θα έχουμε εδώ πέρα με Νίκο Μοσχοβίτη που θα είναι εδώ πέρα. Αύριο θα έχουμε live ενημέρωση. Και ήχο φυσικά, με φυσικό ήχο από το Star. Για να παρακολουθούμε το μεγάλο τελικό αύριο. Γιατί μαζί νομίζω θα έχουμε και την νικήτρια. Αγκαλιασμένες οι δύο κοπέλες. Περιμένουν στην τελική ευθεία. Την ανακοίνωση της Βίκης Καλιά. Έλα, δώσε λίγο ήχο τώρα. Δώσε λίγο ήχο τώρα. Δώσε λίγο ήχο τώρα, κάτσε. Ναι, αλλά τι ήχος είναι αυτός, ρε Καβαδία. Σταρ βάλε, ρε. Στο άλλο μικρόφωνο. Έλα. Δώσε. Ποια πέρασε, ρε. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Παλέψατε κάτσε. Με λιοντάρια. Παλέψατε με τιτάνες. 1,86. Παλέψατε με μοντέλα, με εμπειρία. Παλέψατε με πάρα πολλούς τύπους γυναικών, οι οποίες δεν σας κάνουν και τη ζωή εύκολη. Και εσείς οι δύο δεν το φέρετε ποτέ στη δουλειά. Η αγωνία στο κόκκινο, κύριε Σεγγέρ. Όσο ώρα μας μιλούσε η Βίκη, αισθανόμουν λίγο περίεργα. Δεν είχα ξαναβρεθεί ποτέ. Η Μαριάννα είναι η μία, λοιπόν. Η Μαριάννα και η Ανούλα. Ήθελα φυσικά πολύ να ακούσω το όνομά μου. Αλλά εκείνη τη στιγμή προσπαθούσα να μην σκέφτομαι τίποτα, γιατί δεν ήθελα να επηρεαστώ. Αυτή θέλω να περάσει, να ξέρεις. Δυστυχώς όμως μόνο μία από σας μπορεί να προχωρήσει σήμερα, κορίτσια. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησε η καριέρα της εδώ και η ζωή της εδώ. Ίσα-ίσα που τώρα ξεκινά. Πες το ρε Βίκη. Το μοντέλο που θα προχωρήσει στο μεγάλο τελικό σήμερα. Και αυτή η μουσική, ρε φίλε, καταδίωξης, δηλαδή, τώρα, εκπληκτικό. Είναι η Μαριάννα. Ναι, ρε φίλε. Συγχαρητήρια, Μαριάννα. Έτσι, φίλε. Άννα, συγχαρητήρια και δώσ' μου αυτό το μικρόφωνο. Δώσ' μου αυτό το μικρόφωνο. Είσαι φανταστική. Κλείστο. Δώσ' μου αυτό το μικρόφωνο. Γιατί η κακία πληρώνεται, Καβαδία. Εντάξει. Έφυγε για άλλη χθες, έβγαλε χολή αυτή. Κατάλαβες, έτσι είναι. Σήμερα την έφαγε. Την είπε την άλλη χθες. Πάρε λέει το λομπού σου το. Πάρε το δικό σου. 1-1. Άντε γεια. Λοιπόν, βγήκε η τριάδα του GNTM. Έτσι είναι. Κατάλαβες, δεν λέω. Τελείς είναι στο τελικό, ναι. Και η χθεσινή που έφυγε αντιπαθητικιά είναι. Αλλά και οι άλλοι τώρα δεν μίλησε όμορφα. Εντάξει. Όσο και αν τα πικραμένει δεν μιλάς έτσι. Πάρε τα τώρα. Έφυγε. Λοιπόν, βγήκε η τριάδα του τελικού. Λοιπόν, να σου πω όμως κάτι τώρα πέρα την πλάκα. Από ό,τι έχει ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή,
Δύο είναι τα πράγματα τα οποία έχω κάτσει να δω λίγο παραπάνω από ένα απλό ζάπινγκ, ας πούμε. Η σειρά του Αντένα, το Πέτα τη Φερτέζα. Ωραίο είναι, με μπέζο εκεί πέρα, φάνη μου γραφτείτε, εξαιρετικό. Λοιπόν, και αυτό εδώ. Αυτό, γιατί είναι, ρε παιδί μου, για μένα είναι ψιλοτράς, γιατί δεν είναι κανονικό show για μοντέλα κτλ. Είναι reality, να είχαμε να λέγαμε. Τώρα το βαφτίζαμε GNTM, ok. Reality είναι, γιατί είναι μέσω σπίτι και ξεκατενιάζονται όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, non-stop. Λοιπόν, αλλά και πάλι, ρε φίλε, δηλαδή το πόσο φτωχή είναι η ελληνική τηλεόραση φαίνεται ότι, από το γεγονός ότι αυτές οι εκπομπές κάνουν νούμερα. Έτσι είναι. Κανάκης που επιστρέφει, στο Sky πήγε, έφυγε από τον Αντένα, πήγε στο Sky ο Αντώνης Κανάκης. Λοιπόν, έχει 6-7 λεπτά, λες να έχει 6-7 λεπτά. Περίμενε άλλα 2 λεπτά. Περίμενε άλλο ένα βασικά. Άντε πάρτονα μωρέ, άντε πάρτονα, 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 πάρτονα. Πάρτονα να το ρωτήσεις αν είναι διαθέσιμος, αν δεν είναι δεν πει. Εντάξει. Αν δεν βγήκε γι' αυτό είναι πολύ φάουλο, γιατί πρέπει να το ζήσουμε μαζί. Είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι είχε δουλειά. Γιατί μετά από το παιχνίδι έχει και τα γραψίματά του κι αυτός. Εντάξει, τι να κάνουμε. Περιμένουμε αγωνία. Θα βγει. Τον περιμένουμε λίγο, δηλαδή, λίγο. Έχει συγκινηθεί. Τι κάνει, ρε. Τον περιμένουμε. Λοιπόν, όσο περιμένουμε τον Νίκο Μοσχοβίτη, στα πέναλτι έχει πάει το Leicester Manchester City 1-1. Παράταση Blackpool Solihull 2-2. Ορλεάν Παρί 1-2 στο 89. Σε Τουμπάλ Μπράγκα 0-1. Στο 85 Λεϊσόε στον Τέλα 2-2. Σοφαρίζει Λεϊσόε. Ημίχρονο Πόρτο Μοϊρένσε 2-2. Από 0-1 που ήταν στα πρώτα λεπτά. Λοιπόν, Λέστερ City πάει στα πέναλτι, Καβάδια. Να μην το βάλουμε κάπου να το δούμε. Πού το έχει αυτό τώρα όμως. Δεν λέει εδώ πέρα. Α, τι, τον έχουμε. Μάλιστα. Ωραία. Συνάδελφε. Ορίστε. Έχω να πω το εξής. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, επειδή η Κατάρα είναι γαϊδάρα, ως γνωστόν, βγάζεις εσύ χολή χθες, ναι. Εντάξει, και μοιράζεις πουλους στην Άλυνα, που και άλλη ψελαχώνευτη είναι, αλλά οκ, okay, πακέρχεται, εντάξει, πάρε και εσύ το δικό σου τώρα απόψε, και πήγαινε σπίτι σου. Κάρμα is a business, Κομοσχοβίτη. Αυτό το λένε οι Αμερικάνοι και έχουν δίκιο. Εντάξει, ανοίχτηκε πολύ αυτή χθες η Ανούλα, ενώ την είχαμε συμπαθήσει και την είχαμε ψηλά σαν εκπομπή. Εσύ. Εγώ την είχα, ναι. Αλλά με το χθεσινό, φίλε, έπεσε πολύ από τα μάτια μου, απογοήτευσε και ήθελα να φύγει σήμερα. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν ο Πανδαμάτο το είδε από πάνω και του έδωσε αυτό που άξιζε. Αλλά το αρνητικό, φίλε, τη υπόθεση είναι αυτό για το οποίο παλεύαμε να μην γίνει. Έγινε, έφτασε καζαριά στο τελικό, Κομοσχοβίτη. Δηλαδή, που την είχε. Μέσα στις τρεις γυναίκες που θα συζητάμε για το 2019. Ναι, ναι, το είδα και εγώ αυτό και μου έκανε. Τραγικό. Και μου έκανε εντύπωση. Είναι κακό, δηλαδή αυτό πραγματικά είναι πολύ κακό. Τραγικό πραγματικά. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Κακό ήταν και ο Πάοκ Νίκο Μοσχοβίτη. Κακό ήταν, ναι, μετά από καιρό. Αυτό είναι αλήθεια. Δίκαιη ήττα από την Telekom Vonage με 94-77. Μετριότατη εικόνα για 35 λεπτά. Είχε ένα καλό πεντάλεπτο στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου. Εκεί που μείωσε στους 5 πόντους, αλλά και πάλι μετά η Βόνη ήταν 10-0, ξέφυγε, νομίζω ότι κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Όταν δηλαδή ο Πάοκ πήγε κάπως να επιστρέψει, να βρει ψυχολογία μέσα στο μάτς, η Βόνη ξαναξέφυγε με 15 και δεν μπορούσε ο Πάοκ να επιστρέψει κόντρα σε αυτήν την ομάδα. Ήταν δύο ομάδες που δεν ταιριάζανε καθόλου, δηλαδή τα στοιχεία της Βόνης λείπουν από τον Πάοκ. Η Βόνη έχει μέγεθος στην περιφέρειά της, έχει αθλητικότητα, έχει δύναμη, κάτι που δεν το υιοθετεί ο Πάοκ σε μεγάλο βαθμό. Και από τη στιγμή που επέτρεψε κιόλας μια τέτοια ομάδα να βρει ρυθμό από την αρχή του αγώνα, ήταν πολύ δύσκολο να ακολουθήσει. Κάπως έτσι έγινε. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ άφησε τους Γερμανούς, τέλος πάντων τη γερμανική ομάδα, γιατί Γερμανούς δεν τους λες, να έχει τόσο υψηλά το ρυθμό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθήσει. Τους το άφησε από το πρώτο ημίχρονο και απλά παρακολουθούσε στο σκορ το μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Δεν είναι πολύ μεγάλο το κακό για τον ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια. Γενικά, εντάξει, η Βόνη τον πλησίασε στη μία νίκη, οπότε
Αν κέρδισε σήμερα ο ΠΑΟΚ, η Βόνη ουσιαστικά ήταν εκτός διεκδίκησης πρόκρισης. Αλλά στα δύο παιχνίδια μετά την διακοπή, γιατί ακολουθεί διακοπή στο Champions League λόγω των Χριστουγέννων, που έχει την Χάπου Ερχολών ο ΠΑΟΚ στην έδρα του και την Ναντέρ εκτός, αυτά τα δύο μάτς είναι καθοριστικά για την πρόκριση. Η Χάπου Ερχολών έχασε σήμερα την έδρα στη Βενέτσια. Δεν έχω πολλά να δω τι έκανε η Ναντέρ μέσα στην έδρα της Τενερίφη. Το παιχνίδι πεζόταν στο μεγαλύτερο του κομμάτι μέχρι εκεί που είχε. Θα σε ενημέρωσω αμέσως, συνάδελφε. Ενημέρωσα λίγο συνάδελφε ακριβώς. Ωραία. Γενικά ο όμιλος του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αυτές οι πέντε νίκες. 79-68 ήταν η Τενερίφη. Μπράβο Τενερίφη, βέβαια. Τίμησε τη βαριά του φανέλα, μπράβο. Οπότε τώρα τα πράγματα στον όμιλο είναι τα εξής. Ο ΠΑΟΚ πήγε στο 5-4, η Τέλεκο μόνος ανέβηκε στο 4-5. Η Χολόν πήγε στο 6-3 όπως και η Βενέτσια και η Ναντέρ έμεινε και αυτή στο η Ναντέρ έμεινε στο 4-5 έτσι, οπότε ΠΑΟΚ παραμένει τέταρτος. Εγώ δεν ότι έχει την κατάσταση στα χέρια του, ο Μιλούς είναι πάρα πολύ δύσκολος, δηλαδή και η Χάπολ Χολόν είναι πολύ καλή ομάδα και η Ναντέρ που έχει να πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ στη Γαλλία είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά αν σε αυτά δύο μάτια έχει μία νίκη μία και μετά κερδίσει τους δύο που έχει. Τις δύο ομάδες που είναι πιο αδύναμες, η Όπαβα και η Φριμπούρ, και πάει σε 7, η τελευταία αγωνιστική λογικά την αδιάφορη περίπτωση που θα είναι πρώτη. Οπότε κάπως όχι κρατάει την κατάσταση στα χέρια του, γιατί αντιμετωπίζει πιο καλές και πιο ακριβές ομάδες, αλλά δεν έγινε και δεν χάθηκε ο κόσμος σήμερα που γνώρισε την ίδια στη Γερμανία. Yeah. Η εικόνα ήταν κακή, ήταν μετριότατη, άρα νομίζω ότι το καταλάβαμε και στο ποτομάτς στη Θεσσαλονίκη εδώ με την Τελεκομόνης. Δεν ταιριάζανε δύο ομάδες, είχαν πολύ διαφορετικά στατιστικά και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Και δεν μπορούσε να ακολουθήσει και σήμερα μια ομάδα τόσο γερμανική. Μάλιστα. Εντάξει. Η συνέχεια πλέον έχει για τον ΠΑΟΚ τώρα νομίζω εκτός έδρας παιχνίδι το πρωτάθλημα. Παίζει την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, στην έδρα του Πανιωνίου. Δύσκολο μάτς. Δύσκολο μάτς, ναι. Ο Πανιωνίος. Καλός ο Πανιωνίος, ενισχυμένος. Είναι καλός. Το Περιστέρι έστειλε το μέρες το χθες. Δεν είναι η ομάδα που ήταν στο ξεκίνημα της σεζόν, που όντως είχε ένα πάρα πολύ αδύναμο ρόστερ, έχει ενισχυθεί αρκετά. Και μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα πήρε ένα ακόμα παίκτη. Βέβαια μέσα στη σεζόν χάνεται ο αριθμός με τους παίκτες που έρχονται και φεύγουν. Δηλαδή τώρα αν με ρωτήσει για το ρόστερ του Πανιωνίου, δεν θυμάμαι και πάρα πολλά. Ναι. Αλλά δεν είναι η ομάδα που ξεκίνησε στην αρχή του πρωταθλήματος και είχε όντως ένα πολύ αδύναμο ρόστερ. Έχει ενισχυθεί αρκετά, έχει πάρει παίκτες όπως ο Βοντονίου, όπως ο Ντόρσεϊ. Παλιά και του Ολυμπιακού για όσους θυμούνται και τον Παρσελόνα. Εντάξει, δεν είναι σε αυτή την κατάσταση που ήταν παλιά, αλλά είναι ο Ντόρσεϊ όπως αναφέρουμε. Και γενικά, ξέρεις Νικοβοδόπουλε, δεν έχω πει την άποψή μου, όλα τα παιχνίδια των ομάδων του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εκτός έδρας ξεκινάνε τουλάχιστον από το 50-50. Ναι. Κάπως έτσι γίνεται και την Κυριακή που θα πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ στην Αριστερή με τον Πανιώνα. Και αφού σε έχω στον αέρα, έτσι, και κάτι τελευταίο μπασκετικό, και επειδή είσαι έτσι από τους συναδέλφους που βγάζουν έτσι μια αντικειμενικότητα. Ναι. Και μια ουδετερότητα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θέλω να μιλήσεις, γιατί εγώ είμαι έτσι αδαΐς, ας πούμε, να το πω έτσι, μπασκετικά σε τόσο σε τυχαία ζητήματα, για Γιάννη Καστρίτη. Ναι, σίγουρα, άρεσε, πλέον έχει έναν κανονικό προπονητή. Πλέον. Οπα, μπιχτούλα. Προπονητή. Ναι. Όχι... Φιλόσοφο. Άσο αυτό, ρε παιδί μου. Όχι... Πρόεδρο, όχι αντιπρόεδρο, όχι team manager, όχι ξέρω εγώ, τεχνικό διευθυντή που κλείνει παίχτες και όλα αυτά. Ναι. Έχει έναν κανονικό προπονητή. Ναι. Γενικά ο Καστέζης, εγώ πιστεύω, ελπίζω να μην τον κυλάψω αυτή η επιλογή του, γιατί πηγαίνει για πρώτη φορά σε έναν πάγκο περίεργο και σε μια ομάδα που για μένα έχει πολλά προβλήματα. Αγωνιστικά, Ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το φετινό ρόστερ του Άρη έχει τρομακτικά λάθη. Παρότι είχε λίγα χρήματα να κάνει ομάδα το καλοκαίρι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα μπορούσε να οδηγηθεί σε καλύτερες επιλογές με αυτά τα λεφτά που είχε. Ναι, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Εγώ τον θεωρώ μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή τον Καστρίτη. Και γενικά όλη αυτή τη γενιά των νέων προπονητών. Ο Καστρίτη είναι πολύ μικρός, είναι 36 χρονών. Το 82. Ναι. Όλη αυτή τη γενιά των νέων ελληνικών προπονητών αξίζει λίγο να τους έχουμε στο. Να τους παρακολουθούμε, γιατί είναι υψηλό επίπεδο. Και ο Καστρίτης είναι μέσα σε αυτούς. Στο μπάσκετ παράγουμε προπονητές. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί βλέπεις ότι και στο εξωτερικό έχουμε, ας πούμε. Ναι. Απλά είναι λίγο δύσκολο το timing το οποίο αναλαμβάνει τον Άρη. Και όχι τίποτα. Πολλοί έχουν μείνει στο 2-7 του Άρη, αλλά δεν έχουν δει το πρόγραμμα.
ο Άρης τις πρώτες 9 αγωνιστικές έχει παίξει. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Προμηθέα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή να σου πω λίγο κάτι, με βάση την εικόνα που έχει ο Άρης φέτος, γιατί μια ήττα που μπορούσε να τον τυπήσει είναι που έχασε 9 μήνες τον Πανιόνιο τότε. Γιατί αν θυμάσαι καλά ήταν το ξεκίνημα της σεζόν. Άντε να τον τυπήσει γιατί έχασε τον Περιστέλη, αλλά το Περιστέλη τον πήγε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή το 2-7 του Άρη με βάση το πρόγραμμά του δεν είναι ρε φίλε και κάτι εντελώς εξωπραγματικό. Και την κατάσταση που πήγε φέτος. Ναι, για το ότι είναι ο Άρης σαν ομάδα και όλα αυτά, ναι, συμφωνούμε. Ναι, αλλά αλλά υπάρχει κάτι... μια πραγματικότητα. Υπάρχει... Έτσι, αυτό πήγα να σου πω, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με ρεαλισμό. Ναι. Εντάξει, το ότι ο Άρης είναι ο Άρης δεν σημαίνει ότι θα παίζει και με ανάλογο τρόπο. Έχει ένα συγκεκριμένο ρόστερ συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Έτσι. Γιατί πλέον... Αυτό το μάτς που έχει ο Άρης μπροστά τώρα, ναι, το με το Χολαργό, δεν παίζει. Ναι, με το Χολαργό σου παλιά. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Χολαργός είναι πολύ καλή ομάδα, γεμάτη, έχει καλό προπονητή, έχει ποιότητα. Είναι πολύ... Τώρα κάποιος θα πει Άρης Χολαργός, έλα μπορεί, θα κερδίσει ο Άρης. Ναι, okay, θα κερδίσει ο Άρης, αλλά η ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων είναι ελάχιστη. Αυτό. Και... Έτσι, εγώ δεν σου λέω θα έρθει ο Χολαργός και θα κερδίσει, ναι, στο παλέ, ναι, αλλά στα χαρτιά πριν το παιχνίδι και στη θεωρία. Είναι πολύ αφιέρωμα. Οι ομάδες για μένα είναι σχεδόν ισοδύναμες. Ναι, είναι πολύ αφιέρωμα μάτς και πρέπει νομίζω σιγά σιγά. Αυτό σιγά... το λέω, δεν ισχύει, ναι, μόνο για τον Άρη. Ισχύει για όλους για μένα. Ναι. Σχεδόν για όλους δηλαδή. Τους, ναι, 12 πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και πρέπει σιγά σιγά να βγάζουμε από το μυαλό μας και από τη σκέψη μας αυτό το οποίο είχαμε μάθει τόσα χρόνια. Το βάρος φανέλας πλέον, διά μου γνώμη, είναι ότι στο σύγχρονο αθλητισμό, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, η φανέλα δεν παίζει πλέον μπάλα. Δεν παίζει πλέον μπάσκετ. Παίζουν άλλα πράγματα μπάσκετ. Στο μπάσκετ πολλές φορές μπορεί να επηρεάσει η έδρα. Η έδρα, δηλαδή, ναι, άλλο η έδρα. Ένα γήπεδο, ναι, που είναι γεμάτο. Το παλέ. Ωραία, ναι, okay, και έχει ατμόσφαιρα, ναι, το παλέ δηλαδή. Ναι. Μπορεί να επηρεάσει όντως. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να σου δώσει την νίκη. Έτσι. Μπορεί όμως να, μπορεί σε, να σε βοηθήσει. Ναι. Να πάρει την νίκη. Ακριβώς. Ναι. Ο Άρης τώρα μπροστά του έχει, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το Λαύριο που είναι πρώτη αγωνιστή δεύτερου γύρου, έχει να παίξει με τον Χολαργό, με την Κίνη, με τον Ήφαιστο Λίμνου στο παλέ. Ποιον άλλον έχει, το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο εκτός. Το Ρέθυμνο νομίζω είναι εκτός. Ναι. Δηλαδή έχει μια τετράδα πεντάδα αγώνων τώρα, που εγώ δεν θα κάνει 5-5, αλλά για μένα έχει κάνει 3 νίκες, είναι μια χαρά. Είναι καλά. Μια, ναι, χαρά θα είναι. Μια χαρά θα είναι. Και σου λέω, τον Καστρίτη το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον project. Πέρυσι την Κίνη έγινε καταπληκτική χρονιά που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα. 7ο είχε τερματίσει, νομίζω. Τι είχε τερματίσει. Η Κίνη πέρυσι έχει ξεκινήσει με 0-6, ναι, έκανε πολλές αλλαγές. Ο Μακφάντεν, ο Μαγκή, δεν θυμάμαι να αρχή. Ο Κάιζερ και αυτός είχε στην πορεία, ναι, της, ναι, της σεζόν. Εντάξει, το βίντεο του Μακφάντεν βέβαια που έκανε χρονιά, ας πούμε, μεγάλης μεταγραφής και πήρε και όλος και πήγε στην Ερήφη, αλλά γενικά ένας αγωνιστής που έχει να δώσει, λέω εγώ. Απλά αναλαμβάνει τον Άρη σε μια τέτοια κατάσταση και η πίεση είναι αυξημένη. Ναι. Είναι αυξημένη. Και για μένα όποιος έχει τον Άρη με αυτό το ρόστερ, δηλαδή αναλαμβάνει ένα ρόστερ άλλος, θα πρέπει λίγο να κάνει λίγα μαγικά για να στρώσει λίγο την κατάσταση, γιατί το ρόστερ, ναι, εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται με πάρα πολλές αδυναμίες, πάρα πολλές αδυναμίες το ρόστερ που έκανε, ναι, το καλοκαίρι. Έχει δικαιολογίες γι' αυτό, γιατί δεν είχε 1 εκατομμύριο ευρώ να κάνει ομάδα. Όχι, okay, όχι, δεν είχε. Νομίζω ότι το ρόστερ, το μπάτι μπορεί να είχε χαμηλό της Α1 φέτος, μαζί με το Ρεθύμνου, αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι μπορούσε να κάνει λίγο καλύτερες επιλογές. 3,5-4 εκατοστάρικα, πόσο να ήταν. Okay. Κάπου εκεί. Γενικά οι νέοι Έλληνες προπονητές, οι νέοι ξαναλέω Έλληνες προπονητές, εκεί οι 35-40-45, ναι, είναι και λίγο ταλιμπάν γενικότερα. Δεν έχουν, δηλαδή από δυσκολίες και από τέτοια δεν καταλαβαίνουν και πάρα πολύ. Εντάξει. Ναι. Νομίζω και ο καθένας είναι αυτές. Αρκεί να στηριχτεί και λίγο, έτσι. Γιατί λίγο γενικά το παλέ και η ατμόσφαιρα εκεί για τον προπονητή συνήθως τον Άρη είναι λίγο, ξέρεις, περίεργη. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Σε περιμένω αύριο που έχουμε τελικό GNTM εδώ πέρα μαζί. Κάτσε ρε, τι αύριο έχει τελικό. Αύριο είναι τελικό, φίλε. Αύριο είναι μεγάλο. Αύριο τελειώνει δηλαδή. Αύριο είναι μεγάλο τελικό, στην ώρα τη εκπομπή μα, ναι. Τελείωσε, ρε φίλε. Δεν βγήκε εγώ. Για αύριο δεν θα βγει τίποτα. Το λέω από τώρα. Ούτε αθλητικά, ούτε. Δεν μα ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ούτε να μην σου πω ότι θα έχουμε μικρόφωνο στην τηλεόραση και θα κάνουμε live. Εγώ έβαλα τώρα, όταν ανακοίνωνε η Καγιά το αποτέλεσμα, συνδεθήκαμε με Σταρ. Ναι, σταματάνε όλα αύριο, εννοείται. Εγώ νομίζω ότι τελειώνει, ρε φίλε, την άλλη εβδομάδα, ξέρω εγώ. Θα έχει και αύριο κρίνονται όλα, φίλε. Αύριο κρίνονται όλα. Και ποιες είναι τώρα και έχουν πάει, η Καζαριάν, η άλλη που κλαίει για το παιδί της όλη την ώρα, η Ευελίνα, πώς τη λένε, ναι, και η, ναι, άλλη με το μαλάκι το άφρο. Η άλλη είναι η νερόβραστη. Η νερόβραστη. Αλλά και είναι γλυκούλα, ρε φίλε, εντάξει, είναι το... Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Σαν να τρως, πώς το λένε, εκεί είναι κάτι...
εκείνη τη μεγάλη εβδομάδα που τρώσε κάτι ξενέρωτο φαγητά όλη την ώρα. Αυτό ακριβώς. Λείπει εύρε, φίλε. Λείπει εύρε. Λείπει, σε παρακαλώ. Όχι, έβγαινε και πάει τώρα η. Άσυμο τώρα, εντάξει, δεν είμαι από χθες αγανάκτησα και με εκνεύρισε πάρα πολύ δικιά σου. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ρε, εγώ ήξερα ότι τις έχω και τις δύο πολύ ψηλά, αλλά τώρα η άλλη έπεσε στα μάτια μου πολύ χθες. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Πολύ κακία. Πάρα πολύ κακία. Τέλος πάντων. Θα ζήσουμε λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Εμείς θα ζήσουμε και εσύ είμαστε φτωχοί. Ακριβώς. Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο από κοντά στην Ελλάδα. Καλό σας βράδυ. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Μοσχοβίτη. Αύριο προετοιμαστείτε για μια αθλητική εκπομπή. Καβαδία θα λείψει εσύ. Άρα δεν είσαι και πολύ. Εκτός, θα το δει σπίτι. Πίτσες και τέτοια. Πίτσες, μπύρες και GNTM. Λοιπόν. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για απόψε. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Άκουγα χθες το βράδυ. Άκουγα. Ναι, δεν κοιμόμουν, δεν είχα ύπνο. Ξαπλώνω, γυρνάω, περιστρέφομαι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σηκώνομαι, ανοίγω το ραδιόφωνο. Σηκώνομαι, κάνω και ένα τσιγάρο. Λέω, αν τα βάλουμε λίγο, τι είμαστε νωρίς στο ραδιόφωνο. Και είχε εδώ πέρα να πούμε καθηγητές, γιατρούς, από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, παράθεπατε λοιπόν τον κύριο Ζαγόρα. Δεν ξέρω μέχρι τι ώρα, μόνο αυτός ξέρει πάντα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο ως Μπαλαντέρ, λίγο μετά τις 10. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.